Σε ένα διαφορετικό θέμα τώρα, τέσσερις γενναίες Ελλήνων παλεμάχων ποδοσφαιριστών της ΑΕΚ εκπροσωπήθηκαν στον αγώνα φιλανθρωπικού σκοπού που έδωσαν στο Φαμαλείο στάδιο Βροντάδου με την ομάδα της Χίου. Ανάμεσά τους είναι ο αιώνιος πρεσβευτής της ΑΕΚ, ο Θωμάς Μαύρος, ο οποίος έχει καταγωγή από το νησί και γνώρισε φυσικά την αποθέωση. Ανεπανάληπτες στιγμές έζησε το Φαφαλείο στάδιο Βροντάδου. Παρουσία 1.300 και πλέον φίλων του ποδοσφαίρου, κυρίως της ΑΕΚ, ο Σύλλογος Παλεμάχων Χίων Βροντάδου, τίμησε τα 100 χρόνια ιστορίας της μεγάλης κυρίας του ελληνικού ποδοσφαίρου. Στο γήπεδο υπήρχαν εκπρόσωποι 4 γενών της ΑΕΚ, ξεκινώντας από τους Κεφαλίδη Καραφέσκο, με διάμεσους τους Γεωργαμλή Στυλιανόπουλο, Πίτα Γεωργιάδη Μπατίστα, μέχρι και τους νεότερους Μάκο Παυλή Αραβίδη και Πλιάτσικα. Κυρίαρχο πρόσωπο ήταν ο αιώνιος πρεσβευτής της ΑΕΚ, Θωμάς Μαύρος, ο οποίος φέρει την καταγωγή του από τη Βούλησσό της Χίου, ο οποίος γνώρισε την αποθέωση νιώθοντας βαθιά συγκινημένος. Νιώθω μεγάλη χαρά, η υπερηφάνεια γιατί ο κόσμος αγαπάει. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχει ξεχάσει την προσφορά μας στην ομάδα και αυτό μας τιμάει όλους μας και εμένα προσωπικά. Όσον αφορά τώρα για το όμορφο νησί της Χίου που βρίσκομαι τώρα, έχω ιδιαίτερη χαρά. Ο πατέρας μου ήταν από εδώ, από τη Βούλησσό. Αλήθεια. Άρα η πατρίδα μου είναι η Χίος, αυτό το όμορφο νησί, και καταλαβαίνεις ότι νιώθω ιδιαίτερη συγκίνηση και χαρά. Είμαι βαθιά συγκινημένος, να σας πω την αλήθεια, γιατί είναι είδωλο του πατέρα μου και έρχομαι σήμερα με τις ευχές του δικού μου του πατέρα να τον γνωρίσω, να του δώσω τα γλυκά από το μαγαζί και να πάρω και την υπογραφή και μια φωτογραφία. Εδώ σήμερα γίνεται κάτι για φιλανθρωπικό σκοπό, αυτό που αγαπάω εγώ σαν αμαία, γιατί και εγώ είμαι αμαία, να βοηθάμε τον συνάνθρωπό μας. Μπορεί ο Θωμάς Μαύρος σήμερα σε αυτό το παιχνίδι παλεμάχων της ΑΕΚ με του Χίου Βροντάδου να μην παίζει, αλλά δέχεται τα περισσότερους χαιρετισμούς από τα παιδιά κυρίως που φτάνουν κοντά του για να ζητήσουν ένα αυτόγραφο και να βγουν φωτογραφίες μαζί του. Αυτό που μας έχει διδάξει τόσα χρόνια με τους παλέμαχους είναι ότι θυμούνται οι παλιοί και μας μαθαίνουν οι νεότεροι. Είναι πολύ σημαντικό και γιατί η ιστορία είναι αυτό που μας κρατάει και συνεχίζει όλα τα άλλα. Όλες οι εκδηλώσεις έχουν πάντα ένα κοινωνικό χαρακτήρα περιεχόμενο, γιατί μας ενδιαφέρει πέρα από τον αθλητισμό να δείξουμε και ένα πρόσωπο αγάπης προς τους συνανθρώπους μας. Το Θωμά κάποτε τον είχα, ήμουν προπονητής εγώ του και του έκανα ασκήσεις μέσα έξω από την περιοχή για γκολ. Πολλά τέτοια. Στο φιλικό παιχνίδι που πραγματοποιήθηκε, οι δύο ομάδες προσέφεραν όμορφο θέμα στον κόσμο με πολλές φάσεις και 5 γκολ με το τελικό 4-1 υπέρ της ΑΕΚ, να διαμορφώνουν ο Χρήστος Αραβίδης με 2 γκολ και από ένα Παυλής Μπατίστα, ενώ είχε μειώσει προσωρινά για τους Χιώτες ο Μπουρνιάς σε 3-1. Μέρος των εσόδων της εκδήλωσης θα δοθεί στο Σύλλογο Γονέων ΑΜΕΑ συνυπάρχουν.